σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου καθημερινά. Σαν να περιμένουν κι αυτά μαζί με μένα να έρθεις κι ας χαράξει. Στιγμή φορά όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει σαν ένα τραγούδι που λέγαμε κι δυο. Πρόσωπα και λόγια και το όνειρο που τρίζει θα ξημερώσει ή θα αναλυθινώ. Όλα σε θυμίζουν απλά κι αγαπημένα πράγματα δικά σου. Θερμό χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Βαλεντίνα Νικολάου, μην εδώ δίπλα μου. Α, έχουμε διαφορά ύψους. Ξεκινήσαμε πολύ καλά σήμερα την εκπομπή μας. Πάμε όμως να γνωρίσουμε τις ομάδες μας. Αφού δεν στάθηκε δίπλα μου, τι να πω. Λοιπόν, κάνουμε αρχή με τους ποδά. Τι είναι η ονομασία της ομάδας μας για σήμερα. Ο Ανδρέας Αθανασίου, ο Γιώργος Αναγιωτός και η Βαλεντίνα Νικολάου. Βαλεντίνα, μου έχεις μια εξαιρετική φωνή. Ευχαριστώ. Είσαι πανέμορφη. Μ' αφήνετε να κάνω έτσι λίγα κομπλιμέντα στην κυρία της ομάδας. Ναι, φυσικά. Να πηγαίνω. Αν και η Γιώργο, πρέπει να είναι στο κέντρο της να τη ομάδας η γυναίκα. Ναι, ναι, φυσικά. Είδες ποιος δεν ταράξει εσένα. Αχα, μάλιστα. Θα σεβάζα εσένα στην θέση της Βαλεντίνας για να τους χωρίζεις. Που σεβασμό να γιατί κύριε, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η σχέση κατά μεταξύ τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εμένα και τον Αναγιωτού. Μεταξύ τους. Είναι λίγο επικίνδυνο να τους έχουμε κοντά. Όχι πως θέλω να πω κάτι, ότι έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, αγαπημένοι ηθοποιοί και οι τρεις, η Βαλεντίνα είναι και τραγουδίστρια. Σας απολαμβάνουμε στους 7 ουρανούς. Θα μας πείτε τίποτα γι' αυτό τις εξελίξεις των 7 ουρανών, το ρόλο σας. Δεν νομίζω να είμαστε σε θέση να αποκαλύψουμε τις εξελίξεις. Ναι. Αυτό το πράγμα με τους ηθοποιούς, να μην μπορούν ποτέ να κάνουν αποκαλύψεις, δηλαδή... Κοίταξε, ο λόγος είναι ότι εμείς ξέρουμε. Μάλιστα. Αυτό το χιούμορ που έχεις στο έργο, το έχεις και στη ζωή σου. Ούτε το δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Νομίζω ότι το έχει. Έτσι που σε είδα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Μπράβο, σου μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ το χιούμορ σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Βαλεντίνα μου, εσένα σε απολαύσαμε στο Όμικρον. Ναι. Θετικό, θα σε απολαύσουμε και στη συνέχεια. Αυτό εξαρτάται από ένα σεναριογράφο. Μάλιστα. Ναι, αυτά. Να μας πεις λίγο για το ρόλο σου, για αυτή την εμπειρία. Ο ρόλος μου ήταν αρχικά βοηθητικός. Μετά εξελίχθηκα λίγο σε κακιά. Τώρα το πώς θα επιστρέψω. Ήταν δύσκολο για σένα να κάνεις την κακιά, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο. Όχι, αγάπη, καθόλου, καθόλου. Ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Καθόλου. Γιώργο, με εσύ τι έχεις να πεις, είναι κακιά? Γιατί πρέπει να ξέρει ο Γιώργος? Ξέρω εγώ. Τώρα όπως το λέει, πώς σε φαντάζομαι, ας πούμε. Α, φαντάζεσαι, ναι. Όχι ότι... Εννοείται. Όχι, φαντάζομαι ότι δεν νομίζω να είναι. Ειδικά σε σχέση. Με σένα νομίζω θα είναι γλυκιά. Ναι, είναι. Είναι γλυκιά, μπράβο. Λοιπόν, γυρνάμε στους Οτζί. Η Στέφανή μας, ο Θάνος και η Μαρία μας και οι τρεις ηθοποιοί. Εσένα σας απολαμβάνουμε στους 7 ουρανούς, εσένα στο μικροθετικό, τη Μαρία μας στα θέατρα. Θέλουμε να μας πείτε κάτι για το ρόλο σας εσείς, για απέναντι δεν μας είπαν. Τώρα θα μπορέσουμε εμείς να πούμε. Μαρία μου, είσαι αστυνομικός. Εγώ είμαι στο έργο, είμαι η Μιράντα και η Στέφανη είμαι εδώ τώρα. Μάλιστα. Είμαι αστυνομικός, είμαι όμως η έξυπνη αστυνομικός. Μας αρέσετε πάρα πολύ και σας απολαμβάνουμε. Πιο σημαντικό. Ο Θάνος μας. Πάνω μου. Τι, καταρχάς... Πρωταγωνιστής στη σειρά. Πρέπει να κάνω μια ένσταση.
Να κάνει ό,τι θες. Ξεκίνησε να παρουσιάζει μια άλλη ομάδα, άρχισε και μίλαγε για όλου, του ήξερε, εμά ιδέα, ε. Ε, όχι και δεν σα ήξερα, Θάνο. Εντάξει, τώρα σα γνώρισα προσωπικά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα σα γνώρισα προσωπικά. Του απέναντι έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το ζεύγο εκεί. Αυτό φάνηκε. Λοιπόν, δεν αποκαλύπτουμε όλα. Πες μας το ξανά το ποτζί, μας άρεσε. Πες το, Θάνο μου, πες το, δουλεύει. Καλαμαράς, αλλά το κυπριακό. Ποτζί, πες το. Ποτζί. Μπράβο, χειροκρότημα, αξίζει χειροκρότημα. Προσπαθώ, Θάνο. Είσαι πρωταγωνιστής στο μικροθετικό. Ναι. Ε, πες μας εσύ καμιά εξέλιξη. Τι εξέλιξη να σου πω τώρα. Το serial έτσι είναι, δεν πρέπει να πάει. Μάλιστα, εντάξει, μην μα πει τίποτα. Να αποκαλύψει τίποτα για να μπορεί να είσαι σε εγρήγορση. Μαρία μου, εσύ είσαι σε θεατρικές παραστάσεις. Ναι, ξεκινήσαμε τώρα πρόβες με την ΕΘΑΛ. Mm-hmm. Με στην παιδική σκηνή. Μια συμπαραγωγή της ΕΘΑΛ με του Ριάλτο, ο Αυγερινός Κυπούλια, σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαίδη. Τηλεοπτικά δεν είμαι κάπου τώρα. Πέρσι ήμουνα στο Βάλς με 12 Θεούς, στην τηλεοπτική Vivian. Μάλιστα λοιπόν, ευχαριστούμε τις ομάδες μας και πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας λοιπόν. Οι ομάδες μας σκέφτονται από ένα αριθμό, από το 1 μέχρι το 19 για να γυρίσουμε τον τροχό και να μας δείξει ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα. Από το 1 μέχρι το 19. Υποτσί. Να αποφασίσω εγώ. Ο άντρας της παρέας. Να τα σκεφτούμε. Μάλιστα, το 5. Σκεφτείτε. Το 5. Δημοκρατία. Μάλιστα, δημοκρατικός. Τίποτα. Περιμένω στον αριθμό. Ναι. Εγώ λέω το 11. Ό,τι πει η αρχηγός. Η κυρία της ομάδας, μάλιστα. Η αρχηγός είπε και λάλησε. Το 5 και το 11, λοιπόν. Κάτι. Εντάξει, το 16, λοιπόν, μπαίνετε την προτεραιότητα αν απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Τι σημαίνει η λέξη ρήπανση. Μόλις. Πολύ σωστά, 10 βαθμοί για σας και πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ενότητα που είναι η ερμηνεία λέξη. Τι σημαίνει η λέξη λαγαρός, α καθαρός, β ειλικρινής, γ τρεχάμενος ή δ άνανδρος. Ανδρέα μου, με βλέπεις. Δεν ξέρω, άκουσα πολλούς να σε λέω λαγαρό, μάλλον είναι άνανδρος. Και μες στις σκηνές που άμα μπαίνει να αλλάξεις ρούχα. Που είναι σένα μπουλά. Για μένα που το πας, εσύ ο άνανδρος. Σημαίνει κάτι άλλο που δεν λέγεται στην τηλεόραση όμως. Και μας λέτε τρία δεύτερα. Ειλικρίνης, ξέρω εγώ, ειλικρίνης. Το πείτε, ειλικρίνης. Άνανδρος. Το αδέλτα. Ναι. Είπατε ειλικρίνης πρώτον, αυτό είναι εδώ στο σύστημα. Και γυρνάμε στους ποτσί. Λοιπόν. Εγώ θα καταγγείλω ότι ο Θάνος είναι... Μην το πεις. Είναι και φιλόλογος. Τι να σας πω. Τώρα άμα απαντήσω λάθος. Το 5 δεύτερα στη διάθεσή σας. Μας λέτε το. Δεν έχω ιδέα, οπότε άνανδρος, δέλτα. Λάθος απάντηση, μπορείτε να κλέψετε τους βαθμούς. Έχει μείνει το καθαρός και το τρεχάμενο. Καθαρός. Είμαι μαζί σας. Καθαρός λοιπόν και είναι η σωστή απάντηση. Και γυρνάμε στους ποτζί. Ελαλούσα ότι είσαι καθαρός. Λοιπόν, ησυχία. Μπράβο. Τι σημαίνει η λέξη κάλφας. Αλφα καταδότης, βήτα μαθητευόμενος βοηθός τεχνίτη, γάμα ο ισχυρογνώμων ή δέλτα οράκλης. Κάλφας. Είναι το πρώτο καταδότης. Το πάρω. Και δεν το παίρνεις και είναι η σωστή απάντηση. Ναι, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο στον Θάνο. Λοιπόν, έχετε δυνατή ομάδα απέναντί σας. Τι σημαίνει η λέξη παγανιά. Α, θανατική καταδίκη, β, θύραμα, γ, καταδίωκη και παγίδευση ή δ, επιστροφή. 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Το γ είναι. Το πουλάει ο Χάρος, βγήκε παγανιά. Ή το γ ή το α είναι, γιατί εκείνος που κάθεται και γράφει τις απαντήσεις για να γράψει και ο λεξής κάτι σκέφτηκε. Περίμενε. Για να έχει τρεις λέξεις το γ, ρε φίλε. Και μας λέτε, εγώ λέω ο Χάρος, καταδίωξη και παγίδευση. Μάλιστα, το γ λοιπόν και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Κάτσε γιος που να γράφει, να γράψει τρίτο. Τι σημαίνει η λέξη πάγουρος. Α, μεγάλη παγωνιά. Β, άγουρος, γ, νίκανος ή δ, κάβουρας. Ο πάγουρος λοιπόν τι είναι, 15 δεύτερα. Δεν το γνωρίζω παιδιά, πάμε το πάμε. Να... το γάμα. Δίνουμε το γάμα. Ναι. Το γάμα λοιπόν, ανίκανος, λανθασμένη απάντηση. Μπορείτε να κλέψετε βαθμούς. Ούτε καν θυμίζει κάτι. Εμένα γάμι μου άγουρος, ένοιξε. Εγώ νομίζω το άλφα. 10 δεύτερα. Νομίζω το άλφα. Και μας λέτε το.
Με το δώσεις γιατί να πιάσουμε μετά. Μας λέτε το. Πέτω, πάρε πάνω σου. Εγώ λέω το άλφα λοιπόν, μεγάλη παγωνιά, λάθος απάντηση. Και μας λέτε το. Το δέλτα. Το δέλτα κάβουρας, σίγουρος. Σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Το παίζει δύσκολα. Και πάμε στην επόμενη μας λέξη και τους ποδά. Τι σημαίνει λέξη πενάδι. Α, το στερνοπέδι. Β, προτέρημα. Γ, κολακευτικός λόγος. Ή Δ, βαθύς λάκκος πηγάδι. Νομίζω το δέλτα. Το πενάδι. Για να δούμε λοιπόν. Βαθύς λάκκος, ρε φίλε. Ποιος γράφει έτσι απάντηση. Πέντε δεύτερα. Πέντε ό,τι θέλεις. Εγώ... Το παραπάνω μου. Πάρ' το άνω. Σίγουρα. Το λες Γιώργο. Το γάμα. Το γάμα λοιπόν, κολακευτικός λόγος. Λαθασμένη απάντηση. Υποκή τι λένε. Β' προτέρημα. Β' προτέρημα. Είναι το προτέρημα. Είναι το προτέρημα. Μπράβο. Μπράβο. Έλα. Και πάμε θετικός. Μένουμε σε εσάς και πάμε στην ετυμολογία των λέξεων. Χρειαζόμαστε να μας πείτε από πού προέρχεται η λέξη μαϊτανός. Α από τη γαλλική μαϊνενάμπλ, από την τουρκική μαϊέτ, από τη λατινική μαϊόρ ή από τη μεσαιωνική ελληνική μακεδονίση. Το α από τη γαλλική μαϊνάμπλ. Από τη γαλλική μαϊνάμπλ, ο Θάνος με σιγουριά όμως είναι λανθασμένη απάντηση και γυρνάμε στους ποδά. Ναι, και εγώ έτσι. Το β. Το β από την τουρκική μαϊέτ. Για να δούμε. Λάθος απάντηση, μπορείτε να κλέψετε τους βαθμούς. Το γάμμα και το δέλτα, από πού προέρχεται η λέξη μαϊντανός. Το γάμμα δεν είναι σημαντικό. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνει πάλι το δέλτα. Το δέλτα από τη μεσαιωνική ελληνική Μακεδονίση λοιπόν και είναι η σωστή απάντηση. Πάμε στον γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίου, να μας πει γιατί η λέξη μαϊντανός προέρχεται από την μεσαιωνική ελληνική Μακεδονίση. Σύμφωνα με το ετυμολογικό λεξικό Ανδριώτη και το λεξικό Μπαμπηγιώτη, η τουρκική λέξη Μαϊντανός, από την οποία προέρχεται ο Μαϊντανός, σχηματίστηκε από το μεσαιωνικό Μακεδονίσιον, το οποίο προέρχεται από το λατινικό Μακεδονένσις, που θα πει μακεδονικός, επίθετο που ανάγεται στο αρχαίο Μακεδόν και στα λατινικά Μαγκεντό. Σύμφωνα με το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, ο Μαϊντανός είναι δάνειο από τα τουρκικά, χωρίς απότερη ελληνική προέλευση. Το γνωστό λεξικό Little Scott αναφέρεται τύπος Μακεδονίσιον με σημασία Μαϊντανός. Στην σύγχρονη νέα ελληνική απαντάται η λέξη Μακεδονίση με την σημασία είδος λεπτού Μαϊντανού με χλωροπράσινους μίσχους. Στα νέα ελληνικά, Μαϊντανός, εκτός από αρωματικό φυτό, είναι και αυτός που εμφανίζεται συχνά, συνήθως στην τηλεόραση, για λόγους αυτοπροβολής. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο τον Γεωργίου και την ομάδα του. Πάμε να δούμε την πρώτη συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. Υποκεί, έχω συγκεντρώσει 30 ολόκληρους βαθμούς, ενώ η ποδά είναι στους 26. Ναι! Μην είστε θλιμμένοι. 4 βαθμοί σας χωρίζουν. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Και πάμε στη δεύτερη μας ενότητα, όπου είναι ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμός της Κύπρου και της Ελλάδας. Αρχή κάνουμε με τους ποδά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που έχουμε για σας είναι η εξής. Ποιος ίδρυσε κατά την τουρκοκρατία τη Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων και Μουσικής στη Λευκοσία. Α. Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος, Β. Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, Γ. Λεόντιος Μαχαιράς ή Δ. Αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος. Νομίζω το Α, δεν ξέρω, το πιο γνωστό έτσι που έκαμε πράγματα. 15 δεύτερα, το Α. Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος και είναι λανθασμένη απάντηση, η Δ. Χωρίς να είμαι σίγουρος, όπως πάντα. Κορίτσια. Δέλτα θα έλεγα από βαθμό. 9 δεύτερα. Γάμα. Λεόντιος Μαχαιράς. Το γάμα. Λεόντιος Μαχαιράς λοιπόν. Λανθασμένη όμως απάντηση και έχει μείνει το Β' και το Δέλτα. Έχουμε 50%. Να πούμε το Δέλτα ή να πούμε το Β'. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Το σίγουρο είναι ότι ήταν αρχιεπίσκοπος. Ναι. Ο Χρύσανθος ή ο Φιλόθεος. 5 δεύτερα και μας λέει ο Δέλτα, αρχιεπίσκοπος, Φιλόθεος και είναι η σωστή απάντηση λοιπόν. Γυρνάμε στους Ποτζή. Με ποιο τρόπο εξαγόταν ο χαλκός από την Κύπρο κατά τα αρχαία χρόνια. Α. Σε μεγάλα ξύλινα κασόνια, Β. Με ειδικά πλοία για τη μεταφορά χαλκού, Γ. Με τη μορφή ταλάντων ή Δ. Λιωμένος σε αμφορείς. Κορίτσια, σειρά σας. Ο χαλκός. Μπω το γάμα τώρα.
γιατί. Πάμε, πάμε. Να πούμε το αλφα. Το αλφα σε μεγάλα ξύλινα κασόνια. Και είναι ανθασμένη απάντηση. Τα κάνανε πλάκες τότε και τα μεταφέρανε. Είσαι σίγουρος, ε? Ναι, νομίζω 99%, οπότε είναι τα τάλαντα. Μάλιστα, με τη μορφή ταλάντα λοιπόν, τον γάμα. Και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, Γιώργο, μου είσαι καλός μαθητής στο σχολείο. Όχι. Όχι καθόλου. Όχι, ήμουν. Κανείς τα βολιές. Έβλεπες τα κορίτσια. Ναι. Μάλιστα. Ακούς Βαλεντίνα, έβλεπες τα κορίτσια. Δεν είχα γνωρίσει τη Βαλεντίνα. Α, γι' αυτό. Και μένουμε σε εσάς. Ποιος υπήρξε δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου, στον οποίο οφείλει το Ευζήν. Α, Πλάτων, Β, Ηράκλητος, Γ, Αριστοτέλης, Ι, Πρωταγόρας. Αν το γνωρίζετε αυτό, μάλιστα ο Αριστοτέλης. Και είναι η σωστή απάντηση. Ήταν 10 χρόνια στην αυλή του σπιτιού του μεγάλου Αλεξάνδρου, λοιπόν. Και γυρνάμε στους Ποτσί. Ρωτά μεγάλη αυλή. Σε ποιον ανήκουν οι στίχοι του ρεμπέτικου τραγουδιού Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια? Α, Μάρκο Βαμβακάρη, Β, Βασίλη Τσιτσάνη, Γ, Μανολιχιώτη ή Δ, Μάνο Ελευθερίου. Για να δούμε. Αλφα, Μάρκος Βαμβακάρης. Μάρκο Βαμβακάρη, λοιπόν, μας λέει η ομάδα μας και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο. Έλα, έλα, δηλαδή. Έχει τη φατσούλα του εκεί. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το σπίτι εδώ στο Πόσα Ξέρεις να παίξετε μαζί μας και να κερδίσετε πλούσια δώρα. Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Είδαμε λοιπόν πώς μπορείτε να έρθετε εσείς από το σπίτι να παίξετε μαζί μας και έχουμε μαζί μας τους Ποτσί, χειροκρότημα, και τους Ποδά. Μη χειροκροτήσετε. Λοιπόν, σας έμεινε το χειροκρότημα. Και πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία των ομάδων μας. Οι Ποτσί έχουν 40 βαθμούς, ενώ οι Ποδά είναι στους 50 βαθμούς. Σας χωρίζουν μόνο οι 10 βαθμοί του τροχού. Μπορεί να γίνει ανατροπή, έχουμε ακόμη ενότητες στη διάθεσή μας και πάμε στην τρίτη μας ενότητα, όπου είναι παροιμίες και φράσεις της νέας ελληνικής, των αρχαίων και των λατινικών. Αρχικάνουμε με τους Ποδά. Για να δούμε. Και ο κουτσός με τον απόδι, κούτσα κούτσα πάει στην πόλη, σημαίνει. Οι δυσκολίες μας κάνουν πιο δυνατούς. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Με την επιμονή και την υπομονή όλα είναι δυνατά. Ή όλοι εγκαταλείπουν τα χωριά για να ζήσουν στις πόλεις. Και το γάμα, το γάμα. Ζαλίστηκα. Το γάμα. Γιατί? Πολλά γράμματα, ε. Το γάμα. Το γάμα. Χρονοσκεφτείτε το γάμα μας. Λέτε με την επιμονή και την υπομονή όλα είναι δυνατά. Μπράβο στη Βαλεντίνα μας. Το ξέρατε. Γυρνάμε σε εσάς λοιπόν. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν έχετε παράπονο, δεν είναι δύσκολο. Οι φίλοι δεν πρέπει να έχουν οικονομικές συναλλαγές. Η καλή η συνεννόηση βοηθάει στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των ανθρώπων. Οι καλές σχέσεις στηρίζονται σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η δέλτα, οι οικονομικές δυσκολίες φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Μισό. Είναι λίγο δύσκολο. Πόσα χρόνο έχουμε? Να πω το Β και να το πάρω πάνω μου. Άντε, πάρ' το. Άντε, Β. Από το Β. Το Β, η καλή συνεννόηση βοηθάει στην αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των ανθρώπων. Θερμό χειροκρότημα από όλους. Τι κέρδισα. Μου το δώρο. Και γυρνάμε στους Ποδά. Έχουμε αρχαία ελληνικά για σας. Ανήκεστος βλάβη. Αλφα, ασήμαντη βλάβη. Βλάβη που δεν μπορεί να εντοπιστεί. Ψευδής επίκληση αρρώστιας. Ή δέλτα, αθεράπευτη βλάβη υγείας. Εγώ λέω το δέλτα. Ή το βήτα ή το δέλτα. Εγώ περίμενε, Άντρη. Το δέλτα εγώ λέω. Για να δούμε λοιπόν. Να δώσουμε το δέλτα. Μάρκο, θα πατήσει το δέλτα. Ό,τι και να πούμε, μπράβο. Το δέλτα και είναι σωστή απάντηση. Μπράβο, Βαλεντίνα μου. Να τελειώσετε πιο συχνά τη γυναίκα τη ομάδα. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο, Βαλεντίνα, να πει. Λοιπόν. Και έχουμε για εσάς λατινικά. Φιλόλογέ μου, έχουμε για εσάς λατινικά. Αλλά. Τιμαίο Ντανάο σε ντόνα φερέντε. Α, ο τίμιο Δαναό με τι άπιστε γυναίκε. Β, φοβού του Δαναού και δώρα φέροντα. Γάμμα, οι Δαναοί αγαπούν την τιμιότητα και την αυστηρότητα. Η Δέλτα, ο Δαναός αγαπά τη γυναίκα του αν είναι τίμια. Χάμε, βλέπουνε. Σε βλέπουνε, δικαίως σε βλέπουνε. Θα γελάνε μαζί μου, θα κλαίνα τα γέλια. Α, όχι. Δεν είμαι πολύ. Εντάξει, δεν είσαι παντογνώστης. Λοιπόν, εντό να φέρετε σε λοιπόν. Νομίζω ότι είναι ο Τίμιος Δαναός με τις άπιστες γυναίκες. Το άρθρο λοιπόν. Δεν είναι. Λάθος απάντηση. Είμαστε σίγουροι ότι είναι το Β. Ότι είναι το Β. Σίγουροι. Το Β λοιπόν. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Και ναι, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, Βαλεντίνα. Μπράβο, Βαλεντίνα.
Μπράβο, Βαλεντίνε. Θα έγραφε κάπου εδώ, παιδιά, κάπου εδώ τελείωσε και η ενότητά μας αυτή. Πάμε να δούμε τους δωροθέτες μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει το πώς θα ξέρεις και τα δώρα που δίνουμε σε εσάς. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCN. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδης. Να τα πούμε, να τα πούμε. Δωρεάν εγκατάσταση Citanet και Citavision μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι πολλά τα καλά. Χρόνια πολλά. Σίτα. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Στην Τράπεζα Πειραιώς δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά σας να γίνουν πρωταγωνιστές σε βίντεο κλιπς της αγαπημένης παράστασης Γουρουνιάσματα. Απλώς ανοίξτε ένα καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι 40 μικροί πρωταγωνιστές ηλικίας 4 έως 10 χρονών θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση. Και μην ξεχνάτε, τα Γουρουνιάσματα ψάχνουν 40 μικρούς πρωταγωνιστές. Τράπεζα Πειραιώς. Τα gels της LCN έχουν βάσει τα πορίσματα της οροδιατρικής. Συλλογή από κλασικά gels, manicure gels, soak off και βερνίκια νυχιών. Από τη Relia Trading. Να με και εμένα! Φόρεσα και εγώ τα γιορτινά μου και τρέχω! Τρέχω να χαρίσω χαμόγελα, όμορφες ευχές για χρόνια πολλά και ποσά σημαντικά! Ναι, καλά ακούσατε! 60.000 ευρώ στο πιο μεγάλο τυχερό! Άρα για να είσαι εσύ... Ναι, εγώ! Ή εσύ... Ναι, εγώ! Μπορεί και εσείς! Πάρτε σήμερα το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του ΡΙΚ! Με μόνο 2 ευρώ! Και που ξέρεις... Hey, πάμε κύριε Νικό! Έλα γαϊδουράκι μου! Απ' γεια σας! Γεια σας πολλά! Μπράβο αγάπη! Και λίγο από εδώ τώρα, έτσι από εδώ είπα, από εδώ στρίψε, Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαρτυρίες που να ενισχύουν τα όσα ισχυρίζεται στην κατάθεσή του ο Σάββας Βέργας αναζητεί η αστυνομία. Την ίδια στιγμή ετοιμάζει έφεση για τη χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες. Καυγά σακέλι νομικής υπηρεσίας για το ΣΑΠΑ, πειρά Άντρου Κυπριανού και απάντηση από τον Ρίκο Ερωτοκρήτου. Ξετυλίγεται το κουβάρι του ΤΕΠΑΚ, τετραήμερη κράτηση σε εργολάβο για την υπόθεση με τις πλαστές εγγυητικές. Σύσκεψη στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ζωντανά στο δελτίο, ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακοτρύπης. Απόψε στις 8. Καιρό που ήρθες στο χωρκό μας τούτη, κυρία Τούλα. Μα πολλά πεινασμένος που ήρθες σήμερα, Χριστοφή. Μα με έτσι παρέα να είναι η όρεξη σου. Θέλω να δω και γυρών του χωρκού και να συνάξεις υπογραφές. Να κλείσουμε τον καφενέ. Ας σου πέρα. Λυπήσουμε τα χαρίλικα. Είναι τα πράγματα πιο δυνάμενο που το παρά. Το φίτσο. Μα, τώρα επιμένετε πως κάνω για μουχτάρες. Είσαι ό,τι πρέπει για μουχτάρεγα. Τούτη κάτι σκαρώνει το δασκάλο. Εμπολοπάει τη γυναίκα. Θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει τη ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το ΡΙΚ 1. Ο καφές και τα τσιγάρα μου κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα. Επιστρέψαμε λοιπόν να πούμε ότι ο νικητής σε κάθε εκπομπή κερδίζει δωροκουπόνια αξίας 150 ευρώ. Και έφτασε η ώρα να τραγουδήσουμε. Έχουμε τραγουδίστριες στις ομάδες μας και η Στέφανη και η Βαλεντίνα έχουν υπέροχες φωνές. Είστε όλοι ηθοποιοί, γνωρίζετε τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε βαθμολογία και επιστρέφουμε με τραγούδι. Οι Ποδά έχουν 78 ολόκληρους βαθμούς και προηγούνται, ενώ οι Ποτζή είναι στους 50 βαθμούς.
Έχουν μείνει ακόμη δύο ενότητες. Τίποτα δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Και πάμε να τραγουδήσουμε, μαέστρο. Αρχή κάνουμε με τους Σποδά και έχουμε το εξής τραγούδι για σας. Πρέπει να μας πείτε τον τίτλο. Του Πάριου. Φταίτε και οι δυο λοιπόν, η βαθμή πάνε σε εσάς και πάμε να συνεχίσουμε τον στίχο λοιπόν. Μπράβο Αντρέα. Φταίμε και οι δυο. Μπράβο Βαλεντίνα. Βαλεντίνα. Ναι, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όταν καυγαδίζετε, λέτε ότι φταίτε και ποιο ή ποιο. Υποχωρώ μα. Περισσότερε υποχωρώ. Και γυρνάμε στου Σποτζί λοιπόν. Και έχουμε για εσά το εξή τραγούδι λοιπόν. Ξέρουμε ποιο είναι τώρα, τι λέω. Τι λέει το τραγούδι. Αγαπώ τον τρόπο που κοιτάγα. Τρόπος. Τρόπος λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Και πάμε να τραγουδήσουμε. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Εξαιρετικές οι ομάδες μας σε αυτή την ενότητα και πάμε να δούμε συνολική βαθμολογία. Οι Ποδά προηγούνται με 98 ολόκληρους βαθμούς. Οι Ποτζί μου δεν θέλω να μου κατσουφιάζουν. Τώρα. Έχουμε την τελευταία ενότητα που είναι η καθοριστική. Μπορείτε να συγκεντρώσετε 70 ολόκληρους βαθμούς και να κάνετε την ανατροπή. Η δημοφιλέστερη απάντηση συγκεντρώνει 28 ολόκληρους βαθμούς, γι' αυτό πρέπει να βρείτε τη δημοφιλέστερη απάντηση. Όμως προτού πάμε ξανά στον τροχό μας για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα στην τελευταία μας ενότητα. Σκέφτεστε από ένα ρυθμό. Οι Ποτζί λοιπόν μας λένε 10. Το 10 το καλό. Εσείς? Πρέπει να πω αριθμό. Από το 1. Το 1. Το 10 και το 1 λοιπόν. Και γυρνάω τον τροχό μας λοιπόν. Έξι. Λοιπόν, βάλω την προτεραιότητα αν απαντήσω στην εξής ερώτηση. Πόσες είναι οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων? Έλεος. Αν δώσετε λάθος απάντηση, χάνετε 10 βαθμούς. Αφήνω συνέχεια λοιπόν. Σοβαρά. Πώς είναι οι βουλευτές μας? Εγώ ξέρω στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Από όλα τα κόμματα. Είναι το ίδιο με την Ελλάδα, ρε παιδιά, να το πω. Όχι, κοιτάει άλλο πολίτευμα, δεν είναι. Πέστε ένα αριθμό. Δεν ξέρετε. Όχι. 250. Λάθος απάντηση. Μα δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα στην Κύπρο. Εσύ τι μας λέτε. Εμείς λέμε 52-56, απλά πρέπει να αποφασίσεις. Αντρέας, πόσο είναι? Δεν ξέρω. Περίμενε, μέτρησε τους γι' αυτό. Για να δούμε. Νομίζω είναι 56. Πολύ 56 νομίζω. Δεν είναι. Άντε, 56. Είναι η σωστή απάντηση, λοιπόν, 56. Μπράβο, Βαλεντίνα. Θέλουμε να μας πείτε
να βρείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για αρχές πόλης της Μικράς Ασίας. Έχετε 40 δεύτερα στη διάθεσή σας και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Αϊβαλής, Μύρνη. Αϊβαλής, Μύρνη. Έφεσο. Έφεσος. Τι, Α, Κωνσταντινούπολη. Όχι. Μικράς. 22 έχετε ακόμη 2 απαντήσεις. Για να δούμε λοιπόν. 12. Το έχουμε πει. Το έχετε πει. Είπαμε. Ακόμα μία. Κορδελιό. Τέλος χρόνου λοιπόν και έχετε πει το Αϊβαλή, τη Σμύρνη και την Έφεσο. Πάμε να δούμε πώς τα πήγατε. Και έχετε βρει τη Σμύρνη που ήταν και δημοφιλέστερη απάντηση, 28 βαθμοί για σας, και την Έφεσο που ήταν η δεύτερη σε σειρά απάντηση. 18 βαθμούς δεν έχετε πει. Αλικαρνασσός, 10 βαθμοί, Μύλητος, 8 και το Πέργαμος, 6 βαθμούς. Γυρνάμε στους αντιπάλους σας, η Ποτσή. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Κυπριακό λαό για αυτήν την απάντηση που έδωσα πριν. Δεν γνωρίζω, παιδιά, συγγνώμη τώρα, εντάξει. Έπρεπε να βάλω λίγο το πληθυσμό, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε για σας γλυκά του κουταλιού. 40 δεύτερα στη διάθεσή σας. Κιδόνι. Καριδάκι. Καριδάκι. Κιδόνι, καριδάκι. Καρπούζι. Πώς το λέτε. Αλλά είναι... Πατήχα, πώς το λέτε. Κιδόνι, καριδάκι. Το άλλο είναι το μοφ. Άμα είναι, ξέρετε. Μα δώσουμε το καρπούζι ή όχι. Πώς το λέτε, παιδιά. Το άλλο το... Ναι ή όχι. Κιτρομήλο. Ναι. Ναι. Το καρπούζι να το δώσουμε ή όχι. Ναι. Ναι, να το δώσουμε. Πώς το είπατε αυτό τώρα. Το κιτρόμηλο. Κιτρόμηλο. Και... Ακόμη ένα. 5 δευτερά γρήγορα. Έχει πάρα πολλά. Κεράζει. Κεράζει λοιπόν. Μπράβο. Αχ, και να είχαμε λίγα γλυκά του κουταλιού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα πήγατε. Έχετε βρει το καρδάκι, 28 βαθμοί, δημοφιλέστερη απάντηση, αγαπημένο γλυκό σε όλους. Καρπούζι 10 βαθμοί, κυτρόμηλο 8 βαθμοί, Περγαμόντο δεν έχετε πει και το βαζανάκι. Περγαμόν, λοιπόν, βαζανάκι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό, εσάς, ποδά. Καρπούζι, καρπούζι. Εμένα το σήκω, εσάς, καριδάκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συγκεντρωτική βαθμολογία των ομάδων μας και τον νικητή της απόψινής μας βραδιάς. Οι ποδά έχουν συγκεντρώσει 152 βαθμούς και είναι οι νικητές μας. Ενώ η Ποτζή μας είναι στους 106 βαθμούς, μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι μας. Ήσασταν εξαιρετικοί. Πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Βγάλαμε πολλά μάτια σήμερα. Να μάθατε πράγματα. Μάθαμε σίγουρα. Αυτό έχει σημασία. Να καλέσουμε τον κύριο Γιώργο Αναγιωτό και τη Βαλεντίνα να μας χαρίσουν ένα τραγούδι για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλετε. Ναι. Θέλουμε. Δεν σας ρωτάμε, απλά σας βάζουμε να τραγουδήσετε. Απλά μας βάζετε. Έτσι. Βαλεντίνα μου, έχει καλή φωνή. Όχι. Μαέστρο μου, τι θα πούμε. Δεν θα το έλεγα. Έλα εδώ, δίπλα της, Γιώργο μου. Δίπλα της. Δεν έχω ξέρει σαν τραγουδά, πήγα απλά τις κάμερες. Δίπλα της. Έλατε όλοι κοντά στο πιάνο, θέλετε. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Από εδώ είναι αγάπη σου. Σε χάσω.
ζήσω θα τρελαθώ. Γεια σου Γιώργο. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Μπράβο Βαλεντίνα, μπράβο και στο Γιώργο μας. Σας ευχαριστούμε όλους, ελπίζουμε να περάσατε καλά. Δίνουμε ραντεβού αύριο εδώ στο Ρικένα στις 7 παρατέτα. Στο καλό βράδυ.